Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Το σημερινό μας ραντεβού έχει αντικείμενο απεικόνηση κυκλιακού, μάλιστα την όσο του Crohn, που είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε συχνά, αλλά χρειάζεται να ξέρουμε και τις δυνατότητες που έχει η απεικόνηση στις διάφορες μορφές της νόσου, γιατί είναι μια νόσος που δεν έχει στάνταρ εξέλιξη, έχει εκπλήξεις και πρέπει κανείς από τη διάγνωση μέχρι και την παρακολούθηση, που σε μεγάλο βαθμό γίνεται απεικονιστικά, να έχει την εγρήγορση και τη γνώση που απαιτείται. Ο μελητής είναι γνωστός σε όλους σας, είναι ο κ. Καρταπύλας. Είναι συνεργάτης στο ΧΕΠΑ και ελπίζω να έχουμε λίγο ακόμα το διαγράμμα, τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, για όσο ακόμα, εν πάση περιπτώσει. Είναι, γνωρίζετε τον εστιασμό του στην απεικόνηση της χιλιάς. Ο εστιασμός αυτός είναι και εκτός συνόρων, αφού είναι συχνά ο μιλητής στη συνέδρια της ΕΣΚΑΡ ή σε άλλες διεθνείς εκδηλώσεις με εστιασμό την κοιλιά. Επομένως, είναι ένα από τα θέματα στα οποία εξειδικεύεται. Τον παρακαλούμε λοιπόν να μας μιλήσει για την απεικόνηση στην όσο του Crohn. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βρασόπουλο, για τα θερμά σας λόγια. Το αντίστοιχο σας καλησπέριζω. Το αντικείμενο της παρουσίασής μου, όπως ακούσατε, είναι η απεικόνηση στην όσο του Crohn. Ξεκινώντας με κάποια γενικά στοιχεία, όπως όλοι ξέρετε, είναι μια ιδιοπαθής χρόνια πνευμονώδης νόρθος, πολυπαραγωγικής αιτιολογίας, βλέπετε γενετικοί παράγοντες, η χλωρίδα του εμβέλου, ανοσολογική, ιδιαιτική και το κάπνισμα το οποίο ενώ προστατεύει από την ελχώδη κολίτιδα επιδεινώνει την Crohn. Συχνότερα εμφανίζεται σε νεότερες ηλικίες, βλέπετε με έναν ερυθρολασμό που είναι από 1,5 έως 213 άτομα στις 100.000. Στην Ελλάδα, με βάση μια αρκετά παλιότερη μελέτη, είμαστε γύρω στα 2,7-3 νομίζω. Προσβάλλει οποιοδήποτε βήμα του γαστρεντερικού, ξεκινώντας από το στόμα μέχρι με το πνοκτό και χαρακτηρίζεται από εξάσεις και υφέσεις. Μικροσκοπικά έχουμε απτόδη έλκη βλενογόνου, τα οποία τελικά γίνονται μακριά γραμμοειδή και δίνουν την εικόνα του λιθόχτου κλακόστρωπου στο βλενογόνο. Η προσβολή σε αντίθεση με την ελκόδη είναι διατυχωματική, επομένως τα έλκη μπορούν να φτάσουν έως τον μυϊκό χιτώνα και να τον διαταράσουν και να δημιουργήσουν συρρήκεια. Παρατηρούμε μύτηρη διοδρούμενα οικοκυώματα τύπου σαρκοείδωσης, τα οποία και είναι χαρακτηριστικά, είναι μόνο τους μισούς ασθενείς, το 50%. Έχουμε ακόμα κρυπτικά όπως τη μάτια, λεμφοειδή υπερπλασία, λεμφαδενοπάθεια, υπερτροφία του μεσεντερικού λίπους, ενώ στη χρόνια φάση επέρχεται διαταραχή της αντιληπτονικής των κρυπτών, ψευδοπληρωτική μεταπλασία, δηλαδή το επιθύλιο του κόλου και του ηλαιού μοιάζει με το πληρό και ίνωση. Στο σχέδιο αυτό βλέπετε πολύ ωραία στο γράφημα πώς είναι το φυσιολογικό και πώς είναι η προσβολή, η οποία είναι διατυχωματική, με πάρα πολύ λεμφοειδή υπερπλασία, με τα κολχιώματα. Βλέπετε την εικόνα του λιπόστρωτου, δηλαδή τα γραμμοειδή έλχη που επικάπτονται πάνω στις πτυχές, οπότε δημιουργούν αυτή την εικόνα. Την διάβρωση του τυχώματος, η οποία μπορεί να βγει προς τα έξω και να δώσει απόσπασμα, ή αν πάει και μια άλλη επιφυλιοποιημένη επιφάνεια, να δώσει συρρήκιο. Όσο στη γεωγραφική κατανομή, γενικά είναι νόσος περισσότερο των λεγόμενων βιομηχανικών χωρών, υπάρχει μια παθμίδωση με υψηλότερη συχνότητα στις βόρειες χώρες, η οποία λαμβάνεται όσο πάνω προς τα νότια. Στο πεπτικό, κυρίως αφορά το τελικό ηλαιό και το κόλο. Ο τελικός ηλαιός βλέπετε μόνος του είναι στο 35% και άλλο τόσο ηλαιό με το ταχύ. Μόνο το κόλο είναι 20%, το ορτό γενικά δεν συμμετέχει συχνά στη φλεγμονή, ο πνοκτός επίσης. Ο δε στόμαχος, ο δεκαδάκτυλος εισοφάγος, εκεί είναι ακόμα πιο σπάνια και συνήθως υπάρχει νόσος τελικού ηλαιού. Ιδιαίτερη κατηγορία το ορθοτροπτικό συρρήγγιο σε ένα ποσοστό 25-30% που θα δούμε αργότερα. Με βάση τα κριτήρια που έχει, μάλλον με βάση ένα κονσένσους από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία της Crohn και της Κολίτιδας μαζί με τη δικιά μας την Απεικονιστική Εταιρεία του Πεπτικού, ένα κονσένσους λοιπόν το 2018 έλεγε ότι δεν υπάρχει μία και μόνο εξέταση εκλογής για διάγνωση τόσο της Crohn αλλά και της ελκόδους. Η διάγνωση βασίζεται σε συνδυασμό, βλέπετε, κλινικών, βιοχημικών, εξετάσεων κοπράνων, ενδοσκοπικών, απεικονιστικών και φυσικά ιστολογικών εξετάσεων. Επομένως, δεν υπάρχει μία εξέταση αναφοράς.
όσο στο κλινικό κομμάτι. Τα συμπτώματα μπορούν να έχουν επιπτωχή σε σχέση με την ενεργότητα της νόσου. Δηλαδή, είναι δυνατόν μια διατητρέμουσα και στενοτική νόσο να υπάρχει σε ασθενείς που είναι κατά τα άλλα συμπτωματικοί. Η ενδορκόπηση, έως και 30% ή και περισσότερο των ασθενών με μια φυσιολογική ενδορκόπηση, έχουν απεικονιστικά ευρήματα, ενεργό νόσο δηλαδή. Κανένα ενδοσκοπικό εύρημα δεν είναι ειδικό για την νόσο του Crohn. Αν περάσουμε στο δίκτυο πλεγμονής, και εδώ αυξάνεται η CRP, αυξάνθηκαν προβληκτή υποπράνων, τα οποία όμως δεν είναι ειδικά, δεν είναι ειδικοί δείκτες. Η κάψουλα είναι μια ευαίσθητη τεχνική για την ανάδειξη αναμαλιών του πλεγμονού, έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία. Αν λοιπόν είναι αρνητικά, είναι καλά, αλλά χαμηλή ειδικότητα. Υπερέχει τη μαγνητική στην ανάδειξη νόσου στο εγγύς λεπτοέντερο, δηλαδή προς την ίστιδα. Και βεβαίως η κάψουλα δεν μπορεί να εκτιμήσει ότι είναι εξωαυλικά. Υπάρχει ένας κίνδυνος εσφήνωσης, δηλαδή να σκαλώσει κάπου η κάψουλα αν υπάρχει μια στενοτικό τμήμα. Οπότε για τον λόγο αυτό συστήνουμε είτε να προηγηθεί απεικονιστικός έλεγχος, είτε η κάψουλα βατότητας, η οποία πρέπει να βγει μέσα σε τρεις ημέρες ή αλλιώς έτσι δύο διασπάρτε. Και για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κάπου στένωση. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος της απεικόνησης για την εντόπιση και σταδιοποίηση της νόσου. Πού ακριβώς είναι, θέση και έκταση, τι μορφολογία έχει η νόσος, είναι διατητρένουσα, είναι στενοτική, υπάρχει ενεργότητα, παρουσία ουσία ενεργού. Για να αναγνωρίσει επιπλοκές της νόσου, σιρήνγκια, αποστήματα, με βάση λοιπόν την εικόνα θα πάρει ο γιατρός θεραπευτικές αποφάσεις και αν πρόκειται για χειρουργείο θα καθορίσει ο χειρουργός το πλάνο του. Είναι ένα καλό τρόπο, όπως θα δούμε και παρακάτω, για να παρακολουθούμε την ανταπόκριση στη θεραπεία και θα μπορούσε και όλο να αποτελεί και καταληκτικό σημείο σε κλινικές μελέτες. Ποια απεικονιστική μέθοδο θα προτιμήσουμε? Αναφέρεται μια παρόμοια διαγνωστική ακρίβεια, τόσο για την MR, όσο και τη σχετική εντερογραφία, αλλά και το υπερηχογράφημα. Όπως καταλαβαίνετε, οι μαθητικοί ή και οι εκτονικοί ακόμα υπερέχουν του υπερηχογραφήματος, ότι μπορούν να δουν επισκοπικά όλο το λεπτό. Τη CTA θα την κάνουμε σε ασθενείς σχετικά μεγαλύτερου, CTEs με συγχωρείτε, για ασθενείς μεγαλύτερους, οι οποίοι έρχονται με πολύ οξία εικόνα. Αντίθετα, τη μαγνητική αντικαθίζουμε για νέους ασθενείς, που δεν είναι τόσο βαριά κατά, όχι οξία φάση, σε εγγύους. Αν θέλουμε να κάνουμε follow-up, οπότε θα χρειαστεί να κάνουμε πολλές εξετάσεις από όσο προτιμούμε τη μαγνητική, και όταν υπάρχει αλλεργία στα ιδιούχα. Τελικά, όλα όμως καταλήγουν στη διαθεσιμότητα της μεθόδου και την εμπειρία του εξεταστή. Η προετοιμασία, γενικά θέλουμε ο ασθενής να είναι ενίσχυτος για 4 με 6 ώρες, μπορεί να πιει νερό. Δίνουμε 1500 ml υπεροσμωτικού υδατικού διαλύματος, μπορεί να είναι όπως βλέπετε μανιτόλι ή πολυεθνολογλυκόλι, έχουμε και σορβιτόλι, τα οποία τα πίνει σιγά σιγά μέσα σε 45 με 60 λεπτά. Βλέπετε η σύσταση είναι για 1500 και γενικά όχι λιγότερο από 1000. Τον άρρωστο βάζουμε βρούμητα για να απλωθούν οι έλικες, να ανοίξουν καλά. Τώρα είναι ένα παιδάκι, μετά μπορούμε να το βάλουμε στην ίδια θέση. Δίνουμε το ασμοντικό φάρμακο κατά προτίμηση Βουλσκοπάν πριν από τις ακολουθίες εκείνες που είναι ευαίσθητες τάρπα κίνηση. Δηλαδή θα πάρουμε τις δυναμικές, τις BTF ακολουθίες να δούμε κινητικότητα εντέρ και όταν έρθει μετά η ώρα της diffusion και του σχεγραφικού δίνουμε το Βουλσκοπάν. Και μετά τη χορήγηση παίρνουμε εικόνες στη λεγόμενη εταιρική φάση, 45-50 σεκόν και στην πηλαία φάση στα 60-70. Ποια λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά της Crohn? Υπάγνιση τυχώματος, η οποία μπορεί να είναι ήπια, 3-5 χιλιοστά, 5-9 χιλιοστά μέτρια και σημαντική υπάγνιση πάνω από 10 χιλιοστά. Εδώ προσέξτε, όταν υπάγνιση είναι πολύ μεγάλη, πάνω από 15 χιλιοστά, σκεφτείτε τον όγκο. Και εδώ να σημειώσουμε ότι πόσο κλείνουμε την υπάγνιση, το τείχομα πρέπει να είναι σχετικό έντερο, πρέπει να είναι σχετικά διαταμένο, δηλαδή 2 εκατοστά διάμετρο, για να μπορούμε να έχουμε ακριβή εκτίμηση. Υπάρχει αυξημένο πλουτισμό του τυχώματο, ο οποίο μπορεί να είναι στιβαδωτό ή ομοιογενή. Τυπικά είναι ασύμετρο, δηλαδή το μεσαντερικό χείλο προσβάλλεται περισσότερο. Υπάρχει το είδημα που συνοδεύει τη φλεγμονή και το οποίο απεικονίζεται με αυξημένο ταβδίο σήμα και φαίνεται ακόμα καλύτερα στι ακολουθίε τη καταστολή του λίμνου. Χαρακτηριστικό τη Crohn η ασυνεχή προσβολή, δηλαδή τα skip lesions, παρεμβολή φυσιολογικού ηλαιού ή γενικά εντέρου ανάμεσα στο παθολογικό. Εδώ, ας δούμε κάποιες εικόνες, μια γυναίκα των 33 ετών, βλέπετε την πάγκη του τυχώματος, η οποία έχει ενδιάμεσο σήμα, έτσι ενδιάμεσο σήμα, όπως και εδώ, σε μια γυναίκα 32 ετών. Και εδώ, έχουμε έναν άντρα 38 ετών, επίσης με πάγκη του τυχώματος, αλλά προσέξτε ότι είναι πολύ έντονη και λίγο οζόμορφη. Και πράγματι εδώ ήταν ένα αδενοκαρκίνωμα του τελικού υλικού.
Μετά το χειραγραφικό, λοιπόν, το πρώτο περιστατικό, βλέπετε ότι ο εμπλουτισμός είναι συμβαδωτός, εμπλουτίζεται ο γλαινογόνος, το υπογλαινογόνιο, συγγνώμη, το υπογλαινογόνιο έχει το ίδρυμα και στη συνέχεια ο ορογόνος. Εδώ είναι πιο ομοιογενής, ενώ εδώ σε έναν άλλο άντρα, όχι αυτό με τον όγκο, ο εμπλουτισμός αφορά κατά κύριο λόγο τον γλαινογόνο και όχι το υπόλοιπο τείχομα. Είπαμε ότι υπάρχει και συνεχής προσβολή. Εδώ είναι ένας άντρας 49 ετών. Εδώ είναι η έλικα της νύσκητος της ηλεοστομίας. Συγγνώμη, υπάρχει ηλεοστομία. Υπάρχει λοιπόν προσβολή της έλικας, αλλά και ένα δεύτερο σημείο που προσβάλλεται εδώ ψηλά. Και αντίστοιχα σε μια γυναίκα 66 ετών, μια έλικα προσβεβλημένη, άλλη μια έλικα και εδώ παρεμβάλλεται φυσιολογικό έντυπο. Στενώσεις, επίσης πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό. Η στένωση είναι αυτό που συνοδεύεται από προστενωτική διάταση, η οποία μπορεί να είναι ήπια, δηλαδή 3 με 4 εκατοστά, ή μέτρια θεματική, όταν είναι πάνω από 4 εκατοστά. Υπάρχουν έλλειψη στο πλενογόνο, δηλαδή μικρές ευτυχές ρήξεις της ενοπλικής επιφάνειας. Αποφεύγουμε τον όρο διαπιτρέων έλκος, γιατί αυτό παραπέμπει στα σιρήνια. Και η διαδικόνηση στο θέμα των ελκών έχει εξαιρετική σχέση με το παθολογοτομικό έρημο. Η αιστιακή αρτήμετρη διάταση, δηλαδή το είπαμε προσβάλλεται περισσότερο το μεσεντερικό, το αντιμεσεντερικό διατείνεται, σακουλιάζει. Θα δούμε κάποιες εικόνες. Και υπάρχει βεβαίως και περιορισμός της διάθεσης. Ένα περιστατικό με μια στένωση, βλέπετε πώς υπάρχει αυξημένος εμπλουτισμός και σημαντική εγγύη διάθεση, πάνω από 4 εκατοστά. Ενώ σε ένα άλλο περιστατικό, βλέπετε ότι η διάθεση σημαίνει οριακή, 3,9 εκατοστά. Εδώ έχουμε την αστήμετρη διάταση, δηλαδή εδώ είναι το μεσεντερικό χείλος, από την άλλη μεριά υπάρχουν αυτά τα σακουλιάσματα, σαν να γίνονται δηλαδή σε δοκολγόματα τρόπων τεινά, όπως και εδώ. Βλέπετε την προσβολή, υπάρχει στο τυχώματος και εδώ υπάρχει αυτή η διάταση. Τα έλκη, τα οποία είναι αυτές οι διακοπές στη συνέχεια της ενδοπληκής επιφάνειας. Και βλέπετε εδώ αντίθετα και το σημείο της στένας. Η διάταση λοιπόν των επιτέρων αγκίων, αυτό το home sign, το σημείο της στένας, επίσης χαρακτηριστικό της ενεργού φάσης, υπάρχει λέμφαδενοπάθεια, υπερεμπλουτιζόμενοι λεμφαδένες και όχι απαραίτητα δίπλα στην προσβεβλημένη έλικα. Ελαττωμένη κινητικότητα του εντέρου, την οποία μελετούν με τις δυναμικές της νέα ακολουθίες, που είναι η BFP ή η FISP, όπως λέει η κάθε εταιρεία. Αναδεικνύει τα προσβεβλημένα τμήματα και τις συμπτύχεις και βοηθάει την εντόπιση ακριβώς όπου υπάρχει το πρόβλημα. Άλλο χαρακτηριστικό είναι η υπερτροφία του ενολιπόδου συστού, ενώ μπορούμε να έχουμε ακόμα και απόφραξη κλαδική των παρακείμενων φλεγών. Δείτε σε αυτό το περιστατικό πάλι το σημείο της φτένας, στην ακολουθία BTFE, οι δυναμικές δηλαδή ακολουθίες. Εδώ βλέπετε πάλι τα έλκη που είδαμε πριν, με το σχεστικό και το σημείο της φτένας. Και σε ένα άλλο περιστατικό, αυτή είναι μια νέα γυναίκα 39 ετών, που εξετάσαμε πρόσφατα. Βλέπετε τη φλεγμονή στον τελικό ηλαιό. Εγώ περισσότερο θα σας δείξω αυτό το γραμμοειδές έλλειμμα μέσα στην οπτική φλέβα. Αν το δείτε εγκαρσίως, είναι αυτό το έλλειμμα κλήρωση εγκαρσίως μέσα στον αυλό του αγγείλου. Εδώ είναι μια γυναίκα 74 ετών, η οποία δεν είχε διάγνωση της Crohn, δηλαδή ο έλεγχος έγινε για την παραχυλιακά άλλη. Και δείτε εδώ μια έλκα, η οποία σε μεγάλο μήκος εμφανίζει ανώμαλη πάθηση, δηλαδή εδώ είναι λίγο πιο παχύ σε μεγάλο μήκος. Δεν υπάρχει καθόλου ρήπανση, ωστόσο όμως το λίπος έχει υπερτραφεί και υπάρχουν και κάποιοι λεμφαδένες. Μια περισσότερο χρόνια φάση. Ο αυξημένος εμπλουτισμός του τυχώματος σίγουρα δεν είναι έτοιμο ειδικό της Crohn. Οτιδήποτε σε ελαιίτιδα, δηλαδή μετακτηνική, ισχυμική, λιμώδης, οτιδήποτε μπορεί να κάνει φυσικά αυξημένο εμπλουτισμό. Και κυρίως η ΔΔΔ από την ατελή διάθεση. Μια έλεγα που δεν είναι διατεθεί καλά, φαίνεται ότι υπερεμπλουτίζεται. Ο ασύμετρος εμπλουτισμός, δηλαδή όταν το τείχομα προσβάλλεται ασύμετρα με εμπλουτισμό και παρκειμένο, αυτό είναι ειδικό έλεγμα για την Crohn. Ακόμα και σε απουσία κλινικής, ενδοσκοπικής ή παθολογικής επιβεβαίωσης. Αν δεν υπάρχει έδαφος γνωστής νόσου Crohn από το ιστορικό, αυξημένος εμπλουτισμός και υπάρχει υπακούν. Ακόμα και συμμετρικά, για να πούμε ότι υπάρχει προσβολή, υπάρχει έξαρση. Προσέξτε, ο βαθμός του εμπλουτισμού δεν σχετίζεται με τη βαρύτητα της φλεγμονής. Και επίσης, το πρότυπο του εμπλουτισμού είναι και αυτό συζητήσεις κλινικής σημασίας. Δηλαδή, αν είναι στιβαδωτό, αυτό πάει πιο πολύ στην οξία φλεγμονή. Ενώ αν είναι διατυχωματικός ο εμπλουτισμός και πάει εμπλουτίζεται αργά, αυτό δείχνει περισσότερο προχωρημένη ίνωση. Αλλά και πάλι δεν υπάρχουν εδώ πέρα κατώ, για να πούμε ότι είναι οξία με βάση αυτό. Βλέπουμε μια στένωση. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι αν πρόκειται για φλεγμονή ή για ίνωση.
Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι περισσότερες στενώσεις έχουν και κλεγμονώδη και υλωδικά στοιχεία, λόγω των επαναλαμβανόμενων κλεγμονών και των επουλωτικών διεργασιών. Στα αγγλικά υπάρχει όρος therapeutic damage, δηλαδή η βλάβη που γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας επούλωσης. Και μάλιστα δεν ξέρουμε καν αν η ίνωση είναι κάτι που ξεκινάει μαζί με την κλεγμονή ή αν έρχεται στο τέλος, μετά από κάποια επεισόδια κλεγμονής. Φυσικά οι νοτικές αλλά και οι κλεγμονώδεις στενώσεις μπορεί να μην απαντήσουν στα φάρμακα και τελικά να χρειαστεί κάποια παρέμβαση. Η απουσία απεικονιστικών ευρημάτων κλεγμονής δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κλεγμονή ιστολογικά, ούτε σημαίνει ότι υπάρχει ίνωση. Ακόμα και όταν βλέπουμε υγιής διάταση, δεν ξέρουμε αν το στενωτικό κομμάτι είναι μόνο ενωτικό ή υπάρχει φλεγμονή. Η ενδοτυχωματική φλεγμονή, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να υπάρχει και παρά την επούλωση του βλενογόνου ενδοσκοπικά. Επομένως, ποιος είναι ο ρόλος του δικός μας? Να εντοπίσουμε τα ευρήματα εκείνα τα οποία υποδηλώνουν φλεγμονή και άρα να πούμε στο κλινικό ότι μπορεί η φαρμακευτική αγωγή να έχει ένδειξη, να είναι αποτελεσματική, χωρίς όμως να τον γυάλει αυτό. Έτσι, λέω ποια στοιχεία υποδηλώνουν ότι υπάρχει και στοιχείο φλεγμονώδης. Εδώ βλέπετε μία σύνοψη απεικονιστικών παραμέτρων που έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να γίνει αυτή η διάχυση, ξεκινώντας με τη διάχυση, η οποία όμως όπως διαβάζετε εδώ στους περιορισμούς περιορίζει και στην ίνωση και στη φλεγμονή. Η μεταφορά μαγνήτησης, με την έννοια δηλαδή υπάρχει και στην, τα μόρια του νερού που είναι κολλημένα πάνω σε μακρομόρια, όπως το κολαγόνο, έχουν υψηλότερο magnetization transfer σε σχέση με το νερό της φλεγμονής. Αλλά και πάλι εδώ δεν έχουμε μια. Δεν έχει, ας το πούμε, δεν έχει στανταριστεί για, σαν πρωτόκολλο. Ο εμπλουτισμός, είπαμε ότι είναι προοδευτικός στις πιο καθυστερημένες, δηλαδή στα 7-8 λεπτά, τότε αυτό μας λέει για σοβαρή ίνωση, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να πούμε πού αρχίζει, τι σημαίνει το σοβαρή και πού σταματάει η φλεγμονή. Και βεβαίως κάποια ευρήματα και από το υπερηχογράφημα, όπου πέρα από τους περιορισμούς του σωματότυπου και εδώ υπάρχει θέμα με το σταντάρισμα των εικόνων. Εδώ έχουμε μια στένωση, αυτό που είδαμε και πριν, υπάρχει σημαντική εγγύης διάταση. Εδώ τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Το τείχομαι έχει υψηλότερο βιοσήμα, άρα εδώ λοιπόν θα πούμε ότι υπάρχουν και στοιχεία ενεργότητας της φλεγμονής. Αντίθετα, εδώ βλέπετε σε άλλο στιγμή, βλέπετε ένα τελικό, ένα ηλαιό, το οποίο έχει χάσει τελείως τη μορφολογία του, δεν θυμίζει καθόλου εντερό, μια σαρτολίνας, ένα άμορφο σωλήνας, το οποίο έχει χαμηλότερο βιοσήμα, εδώ βλέπετε κάνει και ένα σακούλιασμα. Στον ίδιο άρρωστο, πάλι να το σακούλιασμα και να το χαμηλότερο βιοσήμα, εδώ μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για ίνωση. Και επομένως, μη δώσεις φάρμακα, δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Ένας άνδρας 33 ετών, υποζεθιοκρίνη, διαγνώστηκε με Crohn πριν από ένα χρόνο. Βλέπετε εδώ στο τελικό ηλιό, υπάρχει ένας ήπιος εμπλουτισμός, δεν έχουμε κάποια υπερεμία γύρω-τριγύρω, υπάρχει περιορισμός της διάχυσης, ενώ στην ακολουθία τα βιβλία το σήμα είναι μάλλον χαμηλό. Και όντως, τέριαζε και το κλινικό προφίλ, βλέπετε το CRP μόλις 2 μιλιγκράμμα αναλύτω. Άρα λοιπόν πρόκειται για ίνωση. Εδώ έχουμε τον ίδιο άρρωστο, μια γυναίκα 70 ετών. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το ενδιάμεσο ταρδίο σήμα, το οποίο πάει υπέρ κλεγμονής και αντίστοιχα υπερεμία αλλά και το σημείο της χθένας στα ευθέα αγγεία. Ενώ παρακάτω, στον τελικό ιδρό, βλέπουμε ότι το σήμα του τυχώματος είναι χαμηλό, είναι μαύρο και δεν υπάρχει αντίστοιχη υπερεμία. Άρα λοιπόν στον ίδιο άρρωστο υπάρχει και το φλεγμονώδες και το ενωτικό στοιχείο της νόσου. Η ακολουθία της διάλυσης, συγγνώμη, από μόνο του δεν είναι ειδικό έβριμα. Η φυσιολογική νύχτα, για παράδειγμα, περιορίζει περισσότερο σε σχέση με το φυσιολογικό ηλαιό. Το κύριο ΔΔΔ είναι ατελής διάθεση εντέρου, δηλαδή ένα σταυλό ο οποίο δεν έχει διαφερθεί, θα δείξει αυξημένο σήμα στην ακολουθία τη διάθεση. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί υποκατάστατο του σχεδιαστικού, αν δεν μπορούμε να δώσουμε για γνωστού λόγου. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε ότι η παθοδομική βάση του περιορισμού δεν έχει πραγματικώ εξηγηθεί. Και είδαμε, όπω είπα, ότι μπορεί να είναι τόσο στην ίνωση όσο και στη φλεγμονή. Και παρότι υπάρχει μια συσχέτιση της διάχυσης με την βαρύτητα της φλεγμονής, η ακρίβεια σαν της τεχνικής ποικίλει μεταξύ των μελετών. Περνάμε τώρα σε εμπλοκές Crohn. Οι εμπλοκές Crohn έχουν συνδιατηρήσει σαν όρθο, δηλαδή ότι όταν υπάρχει μια στένωση, συνήθως γίνεται και ένα συρρήγγιο. Βλέπετε 93-97% αναπτύσσονται σε στενώσεις. Άρα, όταν υπάρχει κάποια στένωση, πρέπει να ψάξουν προσεκτικά να αποκλείσουν το συρρήγγιο. Αν δεν υπάρχει και ενεργότητα της στένωσης, εμπλουτισμός, όλα αυτά που είδαμε, τότε η πιθανότητα να έχει συρρήγγιο είναι 15 φορές μεγαλύτερη.
Υπάρχουν τα τυφλά πυρήνια, δηλαδή έχει φύγει από το τείχομα, αλλά δεν ενώνεται με άλλη έλικα, τα Simon's Trust, σταματάει δηλαδή στο μεσημέριο δίπος, η κλεγμονώδης μάζα, το παλιά λέγαμε κλέγμονας, και το απόστημα. Τα περιεδρικά πυρήνια, το οποίο είναι ένα ποσοστό 20-25% κατά την αρχική παρουσίαση, και η καρποίδια, αυτά είναι διπλοκή, που μπορεί να εμφανιστεί τόσο ως αδενοκαρκίνωμα στέλαχος περιεδρικού συρυγγίου, ή καρκίνος λεπτό εντέρου πάλι σε μια νότια η οποία είναι για πολλά χρόνια και έχει εμφανίσει στένωση, ή ακόμα και οι πουρίνες, δηλαδή οι αζατοπρίνοι, ας πούμε, και οι πουρίνες σχετίζονται με ένα κίνδυνο λεμφώματος. Αν πάμε στα σιρήγγια που εμφανίζει Crohn, τα πιο συχνά είναι τα περιεδρικά. Τα περιεδρικά, βέβαια, έχουν μια διαφορετική, αν θέλετε, αν το πούμε, όχι προγνωστική αξία σε σχέση με τα υπόλοιπα τα εντεροεμπερικά, δηλαδή η παρουσία περιεδρικών σιρήγγιων σημαίνει πιο επιδεικτική νόσο, είναι ειδικό του ενότυπο τη νόσου. Έχουμε τα σύνδετα σιρήγγια, σε σχήμα τριφυλίου, όπως λέγεται, όπου ενώνονται τρεις θέληγες, γωνιώνονται και καθυλώνονται. Οπότε, όταν χρησιμοποιηθεί ένα σιρήγγιο, αυτό που λέγαμε η διάταξη εγγύησης στένωσης, μπορεί και να μην υπάρχει, επειδή ακριβώς η πίεση εκτονώνεται μέσω της παθολογικής επικοινωνίας. Και τυπικά σιρήγγια μπορούν να γίνουν με οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην κοιλότητα, με την μήτρα, με την οδόχο κύστη, με ουρτήρα, με το δέρμα κ.ο.κ. Εδώ ένα παράδειγμα διατητρένουσας νόσου. Βλέπετε αυτή την παθολογική επικοινωνία από τη μία μεριά τη χιλιά στην άλλη. Είναι ο ίδιος κύριος που δείξαμε πριν με την ηλεοστομία. Δείτε εδώ και στα εγκάρουσα επίπεδο, εισπλεγμένου σε έλικα και πώς υπάρχει επικοινωνία με το σιγμοειδές. Δύο ακόμα περιστατικά με την εικόνα του τριφυλιού. Δείτε εδώ πώς ενώνονται μεταξύ τους οι εντερικές έλικες και πώς καθυλώνονται σε ένα σημείο σε εγκάρουσα επίπεδο. Αυτό είναι ο ηλιός και αυτό είναι το σιγμοειδές, με την παθολογική επικοινωνία. Και σε μια γυναίκα 40 ετών, εδώ είναι ο ηλιός και εδώ είναι το σιγμοειδές, πάλι με την παθολογική επικοινωνία, η οποία φαίνεται καλά και με το σχεδιαγραφικό σωστοφανιαίο επίπεδο. Η κακοήθεια. Αυτή είναι μια γυναίκα 42 ετών, με νόσο Crohn από το 90, κολεκτομή και κυλοπροκτική αναστόμωση του 2010. Το 2016 εμφανίζει περιεδρικό σιγμοειδές. Και όταν έγινε αυτή η εξέταση, αν θα είμαι καλά, το 18, εμφανίζεται με αυτή την εικόνα μια βλάβη κατά βάση κυστική, η οποία όμως έχει μέσα, βλέπετε, όλα τα στοιχεία, τα οποία εμπλουτίζονται σαν διαφραγμάτια. Αυτά ήταν οι νησίδες των πλασματικών κυττάρων, βλέπετε, φτωχής διαφοροποίησης μέσα σε λίμνες βλένες. Και πάλι όμως η νόση του Crohn ήταν μακροχρόνια, το 1990. Και εδώ είναι το χειρουργικό παρασκεύασμα. Εκτίμηση απάντηση θεραπεία. Όπως ακριβώς η διάγνωση δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στα κλινικά συμπτώματα, έτσι και τα κλινικά συμπτώματα δεν αποτελούν αξιόπιστο μέτρο της υποκείμενης κλεγμονής και κατά την έπεια της απάντησης θεραπεία. Βλέπετε ότι το 50% των ασθενών που ήταν στην κλινική ύφεση είχαν ευρήματα ενεργότητας είτε από την ενδοσκόπηση, είτε από τη CRP ή και από τις δύο. Οι αντίστοιχα ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν CRP ή ήταν καλή ενδοσκόπησή τους, είχαν συμπτώματα, κλινικά συμπτώματα. Επομένως, υπάρχει μια αλλαγή στο θεραπευτικό μοντέλο. Δηλαδή, πλέον από εκεί που θέλαμε να ανακουφίσουμε τα συμπτώματα, θέλουμε πλέον να κάνουμε πούλωση του πλενογόνου. Με ένα μοντέλο το οποίο λέγεται treat to target. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο ασθενής να είναι καλά συμπτώματα, θέλουμε να πουλωθεί ο πλενογόνος, το παρακολουθούμε και αν δεν πουλωθεί, αλλάζουμε θεραπεία μέχρι να φτάσουμε σε αυτό. Και μάλιστα, η διατυχωματική επούλωση, δηλαδή όχι μόνο του πλενογόνου, πιθανώς να αποτελεί το νέο θεραπευτικό στόχο. Δηλαδή, από εκεί που θέλαμε να επιτύχουμε το symptom free, έχουμε περάσει στο mucosal healing, ενδεχομένως δεν και στο transmural healing, προκειμένου να φτάσουμε στη θεραπεία. Και πάλι, όπως εδώ στην διάγνωση, έτσι και για τη θεραπεία δεν υπάρχει εξέταση αναφορά για την εκτίμηση απάντηση. Από το consensus που ανέφερα, βλέπετε ότι σε απουσία, όπως λέει, αξιόπιστη απόδειξη που με υποδεικνύει ποια είναι η καλύτερη μέθοδο, προτιμούμε την ενδοσκόπηση. Βεβαίως, η μαγνητική και η αξιονική εντερογραφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καταληκτικά σημεία για να εκτιμηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Όσοι απάντησαν ενώ απάντησαν αντικονιστικά, αυτοί είχαν μειωμένη χρήση στεροειδών, λιγότερες νοσηλίες και χειρουργικές επεμβάσεις. Βλέπετε ότι οι αντικονιστικές μέθοδοι έχουν πολύ καλή ευαισθησία και ειδικότητα στο να διαγνώσουν την ενδοσκοπική επούλωση. Ενώ επιπλέον με τη μαγνητική μπορούμε να δούμε και την επούλωση των σιρυγγιών, κάτι που δεν θα δει ο ενδοσκόπος. Η μαγνητική εντερογραφία πραγματοποιείται συνήθως κατά τον χρόνο της ενδοσκοπικής εκτίμησης, 6 με 12 μήνες, ενώ την άνεση της θεραπείας.
Και έχουμε υπαρθεί διάφορα συστήματα βαθμονόμησης με βάση το μαγνήτη. Εδώ σας δείχνω συνοπτικά τα συστήματα αυτά. Ας πούμε, πρώτα έχει βγει το σύστημα εδώ, το Μαρία, όπως το βλέπετε, το οποίο ήθελε και γραφικό και εκτιμούσε όλο το έντερο, δηλαδή υπάρχουν και φυσιολογικό, το οποίο το έκανε λίγο δύσκολο. Είχε το Simplified Maria, το οποίο μπορεί να γίνει και χωρίς σχεδιαγραφικό. Ή αντίθετα υπήρχε το London, το Extended London με σχεδιαγραφικό και το Clermont, το οποίο είναι βάζει μέσα και την διάλυση. Όλα αυτά είναι πιο πολύ εφαρμοζόμενα σε κλινικές μελέτες, όπου μπορούμε να δούμε πώς τον αποκρίνεται δηλαδή στο φάρμακο. Το ερώτημα λοιπόν που ήδη έχει τεθεί είναι, αρκούμαστε την επούλωση του πλενογόνου ή θέλουμε και του τυχώματος. Όπως προείπα, ενεργός νόσος μπορεί να παραμένει στο 30% των ασθενών που έχουν ενδοσκοπικά φυσιολογικό πλενογόνο. Τώρα, οι ασθενείς οι οποίοι είχαν και ενδοσκοπική και απεικονιστική ύφεση, φάνηκε ότι είχαν καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με αυτούς που είχαν μόνο ενδοσκοπική ύφεση. Επομένως, έχει σημασία και το τύχωμα. Δείτε εδώ αυτό το σχήμα, το οποίο ως προς την βλάβη του εγκεφαλικού τυχώματος, bowel damage, στον χρόνο, βλέπετε ότι πόσο μικρότερη είναι η βλάβη του τυχώματος του ασθενή που είχαμε επούλωση με το μαγνητικό τομογράφο, και τι σημαίνει επούλωση, να αποκαταστατεί το τύχωμα κάτω από 3 χιλιοστά, να μην εμπλουτίζεται, να μην έχει τα έλκη, να μην έχει την εικόνα της φλεγμονής στο μεσεντέριο. Και δείτε τη διαφορά, η οποία είναι στατιστικά σημαντική, σε σχέση με αυτούς που είχαν μόνο επούλωση του πλενογόνου. Επομένως, το να έχει επούλωση και το τύχωμα που θα δούμε εμείς, έχει καλύτερη πρόγνωση σχεδόν άρρωστη. Ωστόσο, η Διεθνής Εταιρεία Μελέτης της Νόσου των Πλεγμονωδών Νόσων του ΕΤΕΛ, παρότι λέει ότι είναι σίγουρα χρήσιμε οι απεικονιστικές εξετάσεις, ωστόσο γίνονται limited, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να θεραπεύσουμε πλήρως το τύχωμα, παραμένουμε ακόμα στην ενδοσκόπηση με την απεικόνιση να παραμένει σαν επικουρική τεχνική. Ας δούμε την απάντηση στη θεραπεία. Η γυναίκα που είδαμε πριν, 30 χρονών, με το έντονα πεχισμένο τοίχωμα, μετά από 8 μήνες, δείτε πώς το τοίχωμα υπάρχει, έχει υποχωρήσει. Αντίστοιχα, εδώ μια γυναίκα 66 ετών, βλέπουμε εδώ μια στένωση, η οποία δεν έχει ιδιαίτερα υψηλό καρδιο σήμα, και μετά το σχεδιαγραφικό απουσία εμπλουτισμού. Η περιεδρική νόσος, ξαναλέω ότι δεν θεωρείται διατηρητήριο σαν νόσος, έχει διαφορετικό μηχανισμό και όπως είπαμε είναι πιο επιθετικός κανότυπος. Θα πρέπει να ελέγχεται και να σχολιάζεται σε κάθε μαγνητική εντερογραφία ως προς την παρουσία ή την απουσία περιεδρικών συρυγγίων ή αποστημάτων, κάτι το οποίο θα αλλάξει τη θεραπεία. Έτσι θα πρότεινα να παίρνουμε μια είτε τη σκαθανία, την μετά το σχεδιαγραφικό, είτε την εγκάρυψια, να καλύπτουμε την περιοχή μέχρι το προκτό και απλώς να φέρουμε έχει δεν έχει. Από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται να γίνει χειρουργείο, ειδικά η ακριβή ανατομική περιγραφή απαιτεί μια δεύτερη εξέταση, ένα άλλο πρωτόκολλο. Εδώ είναι μια νέα γυναίκα, όσο θυμάμαι. Βλέπετε το είδημα του τυχώματος και ένα τσιρίγγιο δεξιά σε σκαθανία FAD2 και σε εγκάρυψη επίσης με καταστολή βολίδου. Εξωτερικές εκδηλώσεις της νόσου, η ιερολαγονίτιδα, η πρωτοπαθή κλινική χολαγγίτιδα, η άτυπη νέκρωση που αφορά τις μοιραίες κεφαλές, κολολιθίαση ή νεφρολιθίαση. Αν κρατήτητα μπορεί να οφείλεται τόσο την κολολιθίαση στα φάρμακα ή ακόμα και να είναι ιδιοπαθή σποροκεντρική, αυτό που λέμε ακτάνωση τύπου 2. Μπορούν να έχουμε δερματικές βλάβες και προσβολή και του αναπνευστικού. Δεν είναι δείγμα αυτά, δεν τα βλέπουμε συχνά. Η υποτροπή της νόσου. Η υποτροπή της νόσου μετά από ενδοεκτομή είναι συχνή και συνήθως κοντά στην αναπτώμωση. Βλέπετε εδώ ότι η συχνότητα ενδοσκοπικής υποτροπής μέχρι αυτόν τον χρόνο ήταν έως και 85%. Όπως ακριβώς και η υπόλοιπη πρωτοδιάγνωση, μπορεί να είναι κλινικά σιωπηρή, κάτι το οποίο καθυστερεί τη διάγνωση. Η παρακολούθηση λοιπόν θα πρέπει να αρχίσει νωρίς και στο κομμάτι αυτό και η απεικόνιση με τη μαγνητική και την αξονική είναι ισοδύναμη τη ενδοσκόπηση στο να διαγνώσουν την μεταχειρητική υποτροπή. Αυτό είναι ο κύριος που είδαμε και πριν, 49 ετών, με την ηλεοστομία. Εδώ είναι η αναστόμωση, δηλαδή αυτό είναι ο νεοτελικός ηλεός, νάτος, αυτό είναι παχύ. Έχει γίνει δεξιά κολεκτομή, αυτό είναι το πακί. Εδώ έρχεται στο νέο τελικό ηλαιό. Άρα λοιπόν έχουμε τη φλεγμονή που φαίνεται και στο εντάρσιο και στο στεφανιά επίπεδο. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν διαθέτουν την επικυρωμένη εκείνη διαγνωστική ακρίβεια προκειμένου να μας πούνε ότι είναι φλεγμονή ή είναι ίνωση. Συνήθως είναι και τα δύο. Η ενεργός ή ανενεργός νόσος με βάση τα δικά μας κριτήρια δεν συλλήπτει πάντοτε με ιστολογικά, ενδοσκοπικά ή κλινικά
ενεργό ή ανενεργό ενός αντίστοιχα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να σημειώσουμε τα σημεία εκείνα που υποδηλώνουν φλεγμονή, όπου τα βλέπουμε, ώστε να δώσουμε στον ασθενή το όφελος της φαρμακευτικής αγωγής. Όταν βλέπουμε στένωση, πάντα κοιτάμε αν υπάρχει συρρίγγιο και αντίστροφα, όταν βλέπουμε συρρίγγιο, αυτό σημαίνει κάπου υπάρχει στένωση. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί πολύ ωραία να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της νόσου και της απάντησης θεραπεία. Η εικόνα απάντηση στη μαγνητική, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι απαντάει, ότι δεν εμπλουτίζεται, ότι έχει υποχωρήσει φλεγμονή, έχει υψηλή σχέση με την εμπούλωση τόσο του πλεγμονού όσο και του πτυχώματος, με καλύτερη έκβαση όποτε να βρίσκεται. Η πρώιμη έναρξη της παρακολούθησης με την χειρουργικά επίσης μπορεί να γίνει με μαγνητική εντερογραφία. Και κλείνοντας, η μαγνητική εντερογραφία είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο σε όλα τα στάδια της νόσου, ξεκινώντας από την ανίχνευση και φυσική της αδειοποίηση μέχρι το χειρουργικό σχεδιασμό και τον καθαρισμό του θεραπευτικού πλάνου και φυσικά την απάντηση θεραπεία. Και με αυτό σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Η παρουσίαση ήταν πολύ περιεκτική, όπως πάντα. Ήταν προσανατολισμένη στα κλινικά ερωτήματα και αυτό είναι τελικά και το πιο σημαντικό. Και μας δώσατε και μια συνολική εικόνα της νόσου, σε όλες τις εκφάσεις της και σε όλη την έκτασή της, και τη χρονική και την χωροταξική μέσα από το ανθρώπινο σώμα. Παρότι η παρουσίαση ήταν πλήρης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν ερωτήσεις σε όλες οι παρατηρήσεις, ακόμα και αν είναι διευκρινιστικού χαρακτήρα ή αν αποσκοπούν στο να απευθυνθεί ο μιλητής μου με περισσότερη λεπτομέρεια σε κάποιο κομμάτι από αυτά που μας ανέφερε ήδη. Σε αυτό μπορεί να και οι συνάδελφοι που μας παρακολουθούν από μακριά, αν κάνουν unmute τον εαυτό τους, μπορούν να υποβάλουν την ερώτηση ή βλέπω κάποιο χέρι που έχει σηκωθεί, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάποιος συνάδελφος θέλει κάτι να ρωτήσει ή να σχολιάσει ή να παρατηρήσει, είτε από την αίθουσα βέβαια, ασφαλώς το κάνει. Ναι. Κύριε Παρασόπουλε, κύριε Χαρταμπίλα, Δαγδηλέλης. Γιατί γελάτε, κύριε Χαρταμπίλα? Χαιρόμαστε που θα έρθει από όπως έρθει. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο, κύριο Χαρταμπίλα. Συγγνώμη. Δεν ξέρετε, ναι. Το κάτσε ακόμα. Οκ. Βαγγέλη, εντάξει, τα περιέλαβες τα πάντα, ειλικρινά, πραγματικά. Μερικές ερωτήσεις και από την προσωπική σου εμπειρία. Πρώτον, αν κάνετε συνέ ακολουθίες, μάλλον στη βιοκλινική, φαντάζομαι, από παλιά, κάνατε συνέ, γιατί... Λουκά, όχι, δεν έκανα πολύ συνέ. Βασιζόμουν σε γρήγορες BDFI, τις οποίες έβλεπα διαδοχικά. Δεν έκανα πολύ τη συνέ, που είναι ουσιαστικά η ίδια ακολουθία. Ωραία, από τη δικιά μου προσωπική εμπειρία, η ΣΥΝΕ, θέλω να πω στους αδρέφους ότι με βοήθησε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, μία ΣΥΝΕ ακολουθία των 25 δευτερολέπτων μπορεί να αντικαταστήσει το πρόβλημα στο ερώτημα είναι στένωση ή είναι περισταλτισμός. Δηλαδή, βλέποντας τις ΣΥΝΕ εντοπισμένες στο σημείο εκείνο, μπορούμε να δούμε πραγματικά αν διατείνεται σε κάποια από τα 25 δευτερόλεπτα και λύνει πραγματικά το παλιό σημείο, κύριε Παρασόπουλο, θυμάστε το string sign, έτσι. Μας λέει ότι δεν είναι string sign και είναι θέμα περισταλτισμού. Αυτό από την προσωπική μου εμπειρία καθαρά. Στέκομαι τώρα στο magnetization transfer που είναι το μέλλον, μεταφορά μαγνήτησης, πολύ σωστά το είπατε. Έχει γίνει πιο πολύ σε ποντίκια και η μοναδική από ό,τι βλέπω πραγματικά αναφέρθηκε είναι του Τσόι η έρευνα σε άνθρωπους. Αλλά πάντα είναι πολύ μικρό το δείγμα ακόμα. Φαίνεται πολλά υποσχόμενα, θέλω να το τονίσουμε αυτό όσοι ασχολούνται με την fibrosis του Crohn. Τελικά, κύριε Χαρταμπίλα, ποια από όλες τις ποιοτικές παραμέτρους ή και ποσοτικές, αν πάρουμε και την διάχυση μέσα, μπορούμε να εμπιστεύεστε για να πείτε ότι είναι περισσότερο ίνωση, γιατί ποτέ δεν είναι όντως αμυγός και λιγότερο εφλεγμόνη? Αυτό είναι το ερώτημα. Από την προσωπική σας πείρα που δείξατε προσωπικά σας. Περισσότερο θα ήθελα να πω ποια είναι υπερφλεγμονής και λιγότερο για την μήνωση. Όταν βλέπω ψηλό τα δύο στο τείχομα, όταν έχω τα έλκη, όταν έχω τα έλκη, όταν έχω τον αξιμένο πλουτισμό, τότε θα έλεγα περισσότερο για φλεγμονή. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα προσανατολιζόμουν για μήνωση. Ωραία. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία απάντηση. Πραγματικά, δηλαδή, η TAF2 haste, έτσι, καταστολή του λίπους, είναι αυτό που έχει το είδημα. Όταν βλέπουμε είδημα, δεν είναι ίνωση, είναι περισσότερο φλεγμονή. Σωστά. Επίσης, δεν αναφερθήκατε στο Le Mans score,
φαντάζομαι δεν το εφαρμόζετε. Εγώ άρχισα να το εφαρμόζω τώρα, να κρατάω ένα registry. Και επειδή έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, είμαστε κέντρο αναφοράς εδώ στο Παρικολάο, η γαστρολογική μας για ΙΦΝΕ, και άρχισα να το καταγράφω. Γιατί πραγματικά φαίνεται ότι από το πρωτόκολλο τους αντανακλά αυτό το διαχρονικό transmural healing ή το αντίθετο, ή τη μία ανταπόκριση θεραπεία στην πορεία του χρόνου, βλέποντας το σκορ το λεμά να αυξάνεται. Δεν έχω εμπειρία με το. Γενικά με την αυτονόμηση δεν έχω πολύ εμπειρία. Συνήθως περιγράφω όταν βλέπω συγκριτικά τη μεταβολή με την προηγούμενη ή αλλιώς απλώς συνειδητοποίηση της νόσου. Με κανένα δηλαδή από τα συστήματα δεν έχω δουλέψει για να πω την εμπειρία. Mm-hmm. Και τελευταία ερώτηση που βγαίνει από την παρουσίαση πολύ ωραία είναι τελικά το transmural healing, το οποίο είναι ας πούμε το μέλλον στην απεικόνηση κατά κάποιο τρόπο, είναι η θέση που δεν μπορεί να πάρει ενδοσκόπηση. Με ποια κριτήρια θα το εκτιμούμε και με τι ποσοτικούς δείκτες κυρίως, γιατί το υποκειμενικό, εντάξει, είναι υποκειμενικό. Ναι, δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη. Δεν ξέρω αν έχει απαντηθεί στη βιβλιογραφία με την έννοια που ακριβώς λέμε ότι όντως η θεραπεία παίρνει την απουσία του εμπλουτισμού, την αποκατάσταση του τυχώματος, την υποχώρηση του μεσεντερικού ειδήματος και την ομαλοποίηση του πλενογόνου. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιο ποσοτικό δεν το γνωρίζω και από ό,τι διάβασα δεν βρήκα κάτι να είναι σαφές ότι εδώ μιλάμε για transmural healing και να είμαστε κατηγορηματικοί. Η δικιά μας εμπειρία που μπορώ να καταθέσω είναι μια μελέτη με 15 παραστατικά μόνο διαχρονικά στη γαστρολογική που επιβεβαιώθηκαν με χειρουργική επέμβαση το πώς εμείς ήμασταν σαν επικονιστές στην ίνωση κοντά. Επιβεβαιώθηκαν όλα χρησιμοποιώντας το κριτήριο του χαμηλού σήματος, της απουσίας ειδήματος και της προσθεμητικής διάθεσης. Αυτά τα τρία ήταν τα πιο σημαντικά που χρησιμοποιήσαμε. Τότε δεν κάναμε διάχυση, είναι αλήθεια. Και πραγματικά η διάχυση έχει μια μεγάλη ιστορία. Στην αρχή ήταν ενθουσιασμός για όλους ότι βρήκαμε μια μέθοδο που να μετιμούμε το activity της νόσου. Τελικά βγήκαν μελέτες οι οποίες πραγματικά, όπως είπατε, μας βάλαν πάλι πίσω στην κρίζα ζώνη. Και πάλι συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ωραία. Κάποιος άλλος συνάδελφος ήταν πολύ καλή συζήτηση και χρήσιμη διαχωριστική. Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει, να σχολιάσει. Πολύ καλό, ο κύριος Τέντες. Έχουμε ένα χειρουργό, ένα πολύ έπειρο χειρουργό μαζί μας και επομένως έχει σημασία και δικιά του οπτική. Καταρχήν συγχαρητήρια για την παρουσίαση σε αυτή. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η εντερόκληση που αξιολογική τομογραφία, η μαγνητική τομογραφία θα βοήθησε σε κάτι παραπάνω διαγνωστικά ή όχι? Η εντερόκληση θα βοηθούσε πολύ στο αν έχουμε υποψία για την ίστιδα, δηλαδή η οποία κατά παράδοση συνήθως στη μαγνητική εντερογραφία που γίνει από το στόματος πάντα είναι, δεν έχει διαταθεί καλά, στο 95% των περιπτώσεων. Οπότε εκεί η εντερόκληση θα βοηθούσε. Επίσης, η εντερόκληση θα έχει μια αξία αν υπήρχε κάποια στένωση χαμηλού βαθμού, δηλαδή να μην μιλάμε για απόφραση, αλλά κάποια στένωση. Οπότε εκεί δίνοντας, παρακάβοντας το στόμα και το δεκαδάχτυλο και δίνοντας γρήγορα το σωματικό διάλειμμα, θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε μια στένωση η οποία δεν είναι τόσο μεγάλη. Και κάτι ακόμα θα ήθελα να μου επιτρέπετε. Έχει καμία σχέση η ανάπτυξη νεοπλάσματος επιεδάφους Crohn σε σχέση με την αρχική πρωτοπαθή αιστεία? Δηλαδή, υπονοώ το εξής, αν τυχόν και υπάρχει νόσος, ξέρω εγώ, στο παχύεντρο, αναγκαστικά θα έχουμε ανάπτυξη νεοπλάσματος πάλι στο παχύεντρο ή οπουδήποτε μπορεί να αναπτυχθεί στο γαστρατερικό? Ή το ανάστροφο, ξέρω εγώ, το λεπτό το έντρο, μόνο στο λεπτό το έντρο θα αναπτυχθεί ή και στο παχύ το έντρο μπορεί να αναπτυχθεί? Από ό,τι έχω διαβάσει, το νεόπλασμα αναπτύσσεται σε θέση η οποία έχει χρόνια φλεγμονή, έχει κάνει ίνωση, έχει κάνει στένωση. Οπότε εκεί που υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία φλεγμονή, ανάπλαση, επούλωση, εκεί. Τώρα είναι και στο παχύ και στο έντρο. Δεν έχω βρει τόσο πολλά να πω. Ευχαριστώ. Απλώ ένα σχόλιο. Προφανώς η εντερόκληση είναι καλύτερη ευαισθησία από την εντερογραφία, γιατί καταρχήν πετυχαίνει μια πιο ομοιογενή διάθεση του εντέρου. Σου δίνει την ευκαιρία να εκτιμάς καλύτερα έλκη από ότι η εντερογραφία που τεχνικά δεν την έχεις του χεριού σου, δεν την ελέγχεις τόσο καλά τη διάθεση. Ενώ στην εντερόκληση η διάθεση ελέγχεται πολύ πιο καλά. Πώς δεν είναι πολύ ευχάριστη του ασθενή, γι' αυτό έχει επικρατήσει η ιδεογραφία. Αλλιώς η ιδεόρθωση σαφώς έχει πλέον εκτιμά. Κάποια άλλη ερώτηση ή σχόλιο?
θα έχουμε την ευκαιρία και στο τέλος, μετά την παρουσίαση των περιστατικών. Ήθελα να πω, κύριε Προσόπουλε, στην ερώτηση με τον κύριο Δέδε για την ετερόκληση, πραγματικά, αν μας ενδιαφέρει, δηλαδή να μην κυνηγάμε με κανόνι κουνούπια, ας πούμε, αν μας ενδιαφέρει το αφόδες έλκος, μπορούμε να το δούμε με την ετερόκληση. Πραγματικά μπορούμε να το δούμε. Αν δεν μας ενδιαφέρει, γιατί έχουμε την οδοσκόπηση, και νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει, καλύτερα εντερογραφία την ανέχονται πολύ καλύτερα από πιο πολλοί κόσμος και αυτό ήταν το κριτήριο το αρχικό και ειδικά για την όσο του χρόνου. Όταν έχω όμως μια ένδειξη ασαφή, δηλαδή επεισόδια τελούς ηλαιού, χωρίς όπως είπε ο κύριος Χαρταμπίλας ψηλής ΕΡΠΕ για να πούμε μια φλεγμονή κάπου, εκεί εγώ θα πάντα προτείνω στους συναδέλφους που μου ζητάνε εντερογραφία εντερόκληση. Πραγματικά για τους λόγους που είπε ο κύριος Χαρταμπίλας. Ακόμα και μια λεφαγγιεκτασία μπορούμε να δούμε με εντερόκληση. Πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε στην παρουσίαση των περιστατικών. Η κυρία Θεοχαρίδου θα μας δείξει περιστατικά και θα έχουμε την ευκαιρία για τυχόν περαιτέρω συζήτηση για τα παρουσίαση. Καλησπέρα και από εμένα. Μαζί θα δούμε κάποια περιστατικά που αφορούν την όσο χρόνο, αλλά και των επιλογών της. Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν έφηβο 17 ετών, ο οποίος προσήλθε στο τμήμα επιβολών των περιστατικών, με έντονο κοιλιακό άλγος, διαρρεκό σύνδρομο, απώλεια βάρους, ενώ διαδραστηριακά είχε μαξιμέρωση της πνευμονής και δυσαπορρόπηση θετικών συστατικών. Ο ασθενής παραδέχτηκε για μαγνητική εντερογραφία προς διερεύνηση πνευμονώδους νόσου πεντέρου. Ωραία. Σε στεφανιαίο επίπεδο παρατηρούμε πως ο τελικός ηλαιός έχει διαταραχή της φυσιολογικής πτύχωσής του, ενώ έχει κυκλοτερή υπάρχηση πτυχώματος, το οποίο εμφανίζεται με ένα ενδιάμεσο τάφ 2 σήμα, το οποίο είναι ως επίδειγμα του πυρηνογόνου. Πιο συγκεκριμένα, βλέπετε το ενδιάμεσο τάφ 2 σήμα, αλλά και μια περιοχή χαμηλότερο ταυδιοσύνοδος, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί σε περιοχή ίνωσης. Υπάρχει αστρωμάτωση του τυχώματος και στέλνωση του αυλού, ενώ εγκύτερα υπάρχει μια ελαφρά προσυνοτική διάταση. Μετά τη χρήση παραμαγνητικής ουσίας, υπάρχει έντονος εμπλουτισμός του λεωναγόνου. Επίσης, υπάρχει περιορισμός της διάχυσης, όπως βλέπουμε το χαμηλό αίτηση σήμα, ενώ υπάρχει αρρυθμία των ευθέων αγγείων, το γνωστό COM-SIGN, και παρουσία επιχώριων επιδερμικτιζόμενων λεφαδένων. Όλα αυτά τα ευρήματα είναι τυπικά για νόσο Crohn, σε ενεργή φάση, πιθανά σε έδαφος χρονιότητας. Το δεύτερο περιστατικό αφορά μια γυναίκα, 32 ετών, η οποία διακομίστηκε από περιφερειακό νοσοκομείο, με έντονο κοιλιακό άλγος από ημερών, εμπίδετο, αυξημένος ρήτης πνευμονής, ενώ το ατομικό ιστορικό ήταν ελεύθερο. Όπως βλέπουμε, ο τελικός ηλαιός εμφανίζεται με κυκλοτερή υπάρχηση του τυχώματός του, στένωση του αυλού, ενώ παρακείμενα υπάρχει και μικρή συλλογή υγρού. Μετά τη χρήση της χειραγωγικού, παρατηρείται έντονος εμπλουτισμός του πνευμονογόνου, καθώς και περιορισμός της διάχυσης, όπως λέμε το χαμηλό αίτηση. Αν δούμε όμως καλύτερα, υπάρχει μια συνέχεια στο τύχωμα, και παρακείμενα αυτής μια εξοαυλική συλλογή, η οποία είναι ακανόνιστη του περιγράμματος, εμπλουτίζεται το τείχωμά της και εμφανίζει στο εσωτερικό της ενδιάμεσο τα δύο σήμα, ενώ εμφανίζει και έντονο περιορισμό της διάχυσης. Αυτά είναι βρήματα ενός αποχήματος, το οποίο πιθανά δημιουργήθηκε λόγω μικρορίξεων στο τείχωμα της κλεμμένης έλικας. Το τρίτο περιστατικό αφορά έναν άνδρα 45 ετών, ο οποίος προσήλθηκε στα επίγοντα με διάρκειο κοιλιακό άλγος, αυξημένωση της πνευμονής, ενώ από το ιστορικό ήταν γνωστή νόσος Crohn με συμμετοχή του λεπτού αλλά και του παχαίου συνδέλου, με την πρωτοδιάγνωση να γίνεται πριν από 11 χρόνια. Διενεργήθηκε σε επίγουσα φάση αξονική τομογραφία, παρατηρείται την πάχυνση και τον πλουτισμό και του, του τυφλού και του αμοιόντος, ενώ πιο έντονα τα ευρήματα πνευμονής είναι στον τελικό ηλαιό, καθώς και λύκων ηλαιού εγκύτερα. Ευρήματα υπέρ ενεργότητας της νόσου.
Εγκύτερα των φλεγμένων υλικών παρατηρείται ένα φυσιολογικό τμήμα ηλαίου μεταξύ δύο φλεγμένων τμήματων, τα γνωστά skip regions. Εδώ μπορούμε να δούμε το πολύ κυρικό το COMSAI, καθώς και την επιχώρια λεπαδενοπάθεια. Πολύ σημαντικό έλλειμμα σε αυτό ένα σεμί που κάνει και το περιστατικό ενδιαφέρον είναι πως υπήρχε ένα συνδίκιο μεταξύ έλικα του τελικού ηλαιού, αυτήν εδώ, με εγκύτερη ηλαϊκή έλικα και με έλικα παχαίως στο ύψος της δεξιάς χωρικής καμπής. Το Clover Sign, η σημεία του επιλού, οι τριεθνές. Άρα, το περιστατικό αφορά μια σιδηροποιώ διεκτρένουσα μορφή της Crohn σε ενεργό φάση. Επίσης, στην περιοχή συνεπήρχαν και αποθυματικές συλλογές. Και όσο βαριά ήταν και η απεικονιστική εικόνα, τόσο ήταν και η κλινική. Και ο ΣΕΜΗΣ παραπέμπτηκε για χειρουργική παρέμβαση. Το τελευταίο περιστατικό αφορά ένα αγόρι 13 ετών, όπως συλλέχθηκε στην παιδιατρική κλινική, λόγω απώλεια βάρους, υποθεξία και έχει κλινική εικόνα εντερίδητας. Από τη μαγνητική εντεογραφία που δημιουργήθηκε, σε στεφανιαίο επίπεδο, παρατηρείται την πάχυση του τελικού ηλαιού, εδώ είναι η ηλεκτρική βαλίδα, και τον έντονο εμπλουτισμό του πλανογόνου μετά τη χωρίση της κεραυκού. Ενώ παρόμοια ευρήματα, η ποιότητα της φλεγμονής είχε το τυφλό, το ανιόν και το εγκάρσιο. Συνυπήρχε επιχώρια λιπροπανοπάθεια, βέβαια δεν υπήρχε υπερημία των ευθέων εγκύλων. Λόγω της τοποθεσίας της φλεγμονής, σκεφτήκαμε εάν η διάγνωση αφορά την νόσο Crohn σε υποψία φάση. Βέβαια, στη συνέχεια διελεγήθηκε το σκοπικός έλεγχος από την κυρία Μούδιο, την οποία ευχαριστούμε και πολύ για την παραχώρηση των εικόνων, όπου με το οδοσκόπιο φτάσανε έως τους σημοητές και είδανε ότι ο γλανογόνος ήταν έθετος και παθολογικός στα πλαίσια φλεγμονής. Αυτό είναι σημαντικό, διότι εμείς στην απεικόνηση στην οποία κάναμε, στην μαγνητική βιογραφία, δεν είδαμε να συμμετέχει το σιγμοειδές στην πληγμονή. Βέβαια, την τελική απάντηση για τη διάγνωση την έδωσε ανοιχτή βιοψία του τελικού υλό, που επιβεβαίωσε τα ερωτήματα και τις υποψίες που είχαμε για την νόσο Crohn. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ καλά περιστατικά και το πρώτο περιστατικό που μας δείξατε. Όλοι ήταν καλά, αλλά το πρώτο που μας δείξατε που είχε τη σύνδεση ενεργότητα πάνω σε χρόνια βήματα που πάντα αποτελεί ένα μπέρδεμα, αλλά το προσεγγίσετε πολύ καλά και εστιάσατε στα καλά σημεία που αναδεικνύουν την ενεργότητα. Και το τρίτο που βέβαια ήταν εντυπωσιακό, αλλά και τα τέσσερα περιστατικά ήταν καλά και νομίζω και πολύ δεκτικά. Για συνήθω τα ερωτήματα που προκύπτουν από μια καλή τεχνική εξέταση είναι πολλαπλά και όσο πιο καλή είναι η εξέταση, τόσο με πολλά ερωτήματα μπορεί να απαντηθώ. Θέλει κανείς να κάνει κάποιο σχόλιο στα περιστατικά αυτά ή να σχολιάσει κάτι στο σύνολο όσων ακούσαμε και από τον κύριο Βαγκαμίλα. Όχι. Τότε να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τον ομιλητή μας και την κυρία Δοκαρίνου, γιατί μέσα σε μια ώρα, λιγότερο μια ώρα, μέσα σε 50 λεπτά, νομίζω ότι μας τα έφερε όλα περιεκτικά και ουσιαστικά και έτσι νομίζω μηνυματικά μένουν και τα περισσότερα πράγματα στο μυαλό. Μας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε από μακριά, πιο πολύ εσάς που σας εδώ κοντά. Χαιρόμαστε να είναι όλοι και περισσότεροι εδώ κοντά. Το ραντεβού μας είναι για την άλλη Τετάρτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.